Είμαι βιολόγος και οι σπουδές μου και το διδακτορικό μου είναι στην μοριακή γενετική. Κάποια στιγμή, μετά από πολλά χρόνια έρευνα στο εργαστήριο, ανακάλυψα ότι προτιμούσα να κάνω μια άλλου είδους ενασχόληση με την επιστήμη, αυτή του να την μεταδίδω στο ευρύ κοινό. Και έτσι προς το τέλος του 8, αφού είχε σχηματιστεί μια ωραία ομάδα από Science Communicator, δημιουργήσαμε την SciCo. Ξεκινήσαμε κάνοντας ένα πράγμα. Μεταδίδαμε την επιστήμη στο ευρύ κοινό μέσω θεάτρου. Φτιάχναμε λοιπόν θεατρικές παραστάσεις. Για παράδειγμα, η επιστήμη των Χριστουγέννων. Πώς προλαβαίνει ο Άγιος Βασίλης να επισκεφτεί 800 εκατομμύρια σπίτια σε ένα βράδυ. Για να μοιράσει τα δώρα, έτσι. Μα μόνο αν κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Μετά το επιστημονικό θέατρο, αναπτύξαμε και άλλα εργαλεία, όπως τη διαδραστική μάθηση με εκπαιδευτές, την ψηφιακή διαδραστική μάθηση, τα καφενεία της επιστήμης, όπου ο κόσμος έρχεται εκεί για να ακούσει τη γνώμη δύο ειδικών επάνω σε ένα επιστημονικό θέμα. Και φτάσαμε πέρσι και φέτος, δηλαδή το 2013 και 2014, να κάνουμε τα δύο κεντρικά μας events, όπως είναι το TEDMED, ένα δηλαδή διαδραστικό event με θέμα την εκλαήκευση της υγείας στο ευρύ κοινό, και στη συνέχεια το Athens Science Festival, πάλι ένα πενθήμερο φεστιβάλ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου πάνω από 6.000 κόσμου από σχολεία, το ευρύ κοινό, εκπαιδευτικοί, ήρθαν να ακούσουν την ερμηνεία και να καταλάβουν πώς η επιστήμη υπάρχει μέσα στην καθημερινότητά μας. Εάν καταλάβει ο ενεργός πολίτης ότι καθημερινά του ζητείται να απαντάει στο αν θέλει να τρώει μεταλλαγμένα τρόφιμα ή όχι, στο εάν θέλει όταν γεννήσει η γυναίκα του να αποθηκεύσει τα βλαστοκύτταρα ή όχι, και στο αν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή ή όχι, τότε θα καταλάβει ότι τον αφορά η επιστήμη και ότι δεν είναι μόνο για τους επιστήμονες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να πούμε ότι ξεκινήσαμε πλέον κάποιες δράσεις στην Κύπρο και στη Μάλτα. Και το όραμα είναι να κάνουμε κάποιες από τις δράσεις μας τακτικά πλέον στην Τουρκία, στα Βαλκάνια και στην Αραβία. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα και μια στρατηγική την οποία θα ξεκινήσουμε από τον Οκτώβριο του 2014. Το μοντέλο το οποίο έχουμε δουλέψει στη SciCo τα τελευταία 5 χρόνια είναι αυτό της κοινωνικής επιχείρησης, και πιστεύω ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα θα ανθίσει στην Ελλάδα όπως ανθίζει σε κάθε χώρα που βρίσκεται σε κρίση. Λέγομαι Θοδωρής Αναγνωστόπουλος και είμαι ο ιδρυτής και πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SciCo από το Science Communication.